Τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Κύριε γραμματέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα σχόλιο καταρχάς για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εκείνοι οι οποίοι μιλούσαν πριν από λίγες μέρες για αντιδεξιά μέτωπα είναι σαν να παραδέχονται πλέον ότι η καλύτερη δυνατή λύση για την κυβέρνηση είναι εμπλουτισμός με νέα καραμαλικά στελέχη όπως είναι η κυρία Παπακώστα. Είναι σχεδόν όλοι οι ΑΝΕΛ. Κυρία Τσανογιαννακόπουλου δεν είναι όμως. Θα φτάσω. Είναι σχεδόν όλοι οι ΑΝΕΛ λοιπόν σε Υπουργεία και βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανέναν πλέον ιδεολογικό προσανατολισμό με μοναδικό συνδετικό κρίκο τον τυχοδιοκτησμό της εξουσίας. Το άνοιγμα λοιπόν στην κεντροαριστερά, αυτό το διαλαλούμενο το οποίο από ό,τι άκουσα συζητήσατε και με τον κύριο Σπίλτη πριν. Το άνοιγμα λοιπόν στην κεντροαριστερά αποδεικνύει και αυτός ο ανασχηματισμός ότι οι μόνοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι έχουν γνώμονα του πώς θα μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά στην εξουσία. Και γιατί το λέω. Αυτοί που φύγανε από τον πολιτικό μας χώρο λόγω των μνημονίων επέλεξαν να συμπορευτούν σε υπουργικές θέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει ψηφίσει το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Για μας, από τη δική μας πλευρά, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσίπρα ακριβώς γιατί μας διευκολύνει στη διαδικασία της κάθαρσης και της εξυγίανσης του πολιτικού μας χώρου. Ακριβώς για αυτό το λόγο, λοιπόν, μπορούμε ξεκάθαρα να είμαστε χαρούμενοι που ανήκουμε σε ένα χώρο ο οποίος τη δύσκολη στιγμή πήρε δύσκολες αποφάσεις. Πήρε αποφάσεις στις οποίες όλοι αυτοί που τις λιδωρούσαν, αυτοί που επένδυσαν στη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, οι ΜΕΝ με τα Ζάπια και οι ΔΕ με τις πλατείες παρέα με τη Χρυσή Αυγή, τελικά αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν με τεράστια καθυστέρηση και τεράστιο κόστος όμως και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία. Πάντως, κύριε Χριστοδουλάκη, εάν ήθελε να παραμείνει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου υπουργός, δεν θα είχε διαγραφεί το 2012. Έτσι. Θυμάστε πολύ καλά ότι διαγράφει επειδή διαφώνησε με το δεύτερο μνημόνιο. Δεν έφυγε για να αναζητήσει άλλες πολιτείες. Και τώρα μπαίνει πάλι σε μια κυβέρνηση που έχει τελειώσει με το μνημόνιο. Διαφώνησε με το δεύτερο μνημόνιο και μπήκε στην κυβέρνηση που έφερε το τρίτο μνημόνιο. Και τι σημαίνει τελειώσει, επειδή είδαμε και το show της Ιθάκης. Υπάρχει, έφερε το τρίτο μνημόνιο, λέτε, έβγαλε και τη χώρα από το μνημόνιο. Και αυτό έγινε. Ωραία. Να το δούμε λοιπόν συγκεκριμένα. Ωραία. 2009, για να το πιάσουμε από την αρχή, γιατί όντως υπάρχει μια ιστορική συνέχεια που πρέπει να γίνει αναφορά. Έλλειμμα από την κυβέρνηση Καραμαλή 15% το ΑΕΠ. Δημόσιο χρέος 180% το ΑΕΠ. Αναγκαστήκαμε να μπούμε σε μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, όμως με τη μόνη κυβέρνηση που έκανε σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση και της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και ενός συνόλου μέτρων όπως η ηλεκτρονική συνταγόγραφηση και ένα σύνολο άλλων πολιτικών που οδήγησαν και σε ένα πιο σύγχρονο κράτος και την αναδιαμόρφωση του δημόσιου τομέα, φτάσαμε στο 15 με πρωτογενές πλεόνασμα, με ρυθμούς ανάπτυξης και όχι ύφεσης που είχαμε το 9 και η περήφανη διαπραγμάτευση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Βαρουφάκη είναι αυτή που οδήγησε στο τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, που είμαστε σήμερα. Είχαμε τα πανηγύρια της Ιθάκης, 22 Αυγούστου, ότι βγαίνουμε με μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Τι σημαίνει μνημόνιο? Σημαίνει ότι παίρνω μέτρα, μου τα επιβάλλουν. Τα φτιάχνω μόνος μου, για να μπορώ να έχω φθηνό δανεισμό. Τι δεν έχω αυτή τη στιγμή? Δεν έχω φθηνό δανεισμό. Γιατί? Χάσαμε το waiver 24 Ιουλίου. Δεν μπήκαμε στην ποσοτική χαλάρωση και έχουμε επιτόκιο δεκαετούς ομολόγου 4,3%. Χωρίς καμία προοπτική λοιπόν φθηνού δανεισμού και χρηματοδότησης της οικονομίας. Τι έχουμε? Έχουμε τα μέτρα. Περικοπή συντάξεων από 1/1/19, ο έμφυα με τα καθαριστικά που ήρθαν και σε πολλές περιπτώσεις αυξημένα, ακόμα και σε χαμηλές, σε λαϊκά νοικοκυριά. Έχουμε τη μείωση του φορολόγιου λοιπόν. Έχουμε σκληρή εποπτεία 4 φορές το χρόνο. Μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στις εξαγγελίες του ότι τελειώνει η περίοδος εποπτείας. 10 Σεπτεμβρίου έρχεται η Τρόικα. Έχουμε συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% μέχρι το 2060 που υπονομεύουν οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και οποιαδήποτε προσπάθεια να μπορέσουμε να έχουμε πόρους για να μπορέσουμε να τους αναδιανύουμε δίκαια σε ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος. Και αν θέλετε, αυτοί που μίλησαν για σοβαρές δομές πρόνοιας είναι αυτοί που έχουν αφήσει σήμερα 35.000 παιδιά έξω από βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Επειδή λοιπόν και η απάτη έχει τα όρια της, καλό είναι να λέγονται κάποια πράγματα συγκεκριμένα για το πού ήμασταν, πώς φτάσαμε στο τρίτο μνημόνιο και αυτοί που εντάχθηκαν τώρα σε αυτήν την κυβέρνηση, τι κίνητρα και σκοπούς είχαν και τι προοπτική υπάρχει από εδώ και πέρα. Ειδικά για αυτό το τελευταίο, δεν μας φτάνει όλο το δελτίο για να σας αναλύσω όλη την ατζέντα της κυρίας Φωτίου και το τι έχει κάνει και για το κοινωνικό κράτος αυτή η κυβέρνηση. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα των συνεργασιών. Δεν φοβάστε ότι η εικόνα που δίνεται είναι ότι όταν, ας πούμε, κάνατε εσείς ατέριαστες πολιτικές συνεργασίες, τότε ήταν όλα καλά και τώρα που κάνουν οι άλλοι το στυλιτεύετε. Υποθέτω ότι
δεν θα είσαστε και πολύ ευτυχισμένοι που είχατε αναγκαστεί να συγκυβερνήσετε και με το λαός και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία που είχε και κορυφαία στελέχη του λαός μέσα. Μ' αρέσει να τα λέω πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Όχι, δεν είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή την κυβερνητική συνεργασία. Όμως, ποιες συνθήκες ήταν το 12 και ποιες συνθήκες ήταν το 15. Τι θέλω να πω. Το 12 λοιπόν υπήρχε η ανάγκη να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία εθνικής συνεννόησης, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ίδια εισάγει το αντιμνημόνιο στην αυτή πολιτική. Αυτή ήταν η ανάγκη ή η ανατροπή ενός εκλεγμένου προσπουργού. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, το λέω με την έννοια ότι ναι, εκείνοι εισάγαν το αντιμνημόνιο, φέρουν ευθύνη για το ότι η χώρα δεν βγήκε από τα πρώτα χρόνια της κρίσης καθαρά από αυτήν. Ήταν αυτοί που ακριβώς δυσκόλεψαν όλη την προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων. Ναι, όμως οι συνθήκες επιτάσανε την ανάγκη να μπούμε σε μια διαδικασία εθνικής συνεννόησης. Το 2015 δεν ήταν επιλογή ανάγκης. Ήταν στρατηγική επιλογή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είχε στήσει μαζί με τον κύριο Καμένο τον αντιμνημονιακό λόγο. Ήταν μαζί στις πλατείες, μαζί καταργούσανε τον ένφια, μαζί σκίζανε τα μνημόνια, μαζί προτείνανε παροχές και αύξηση του κατώτατου μισθού και ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία όταν ήρθαν εφάρμοσαν ακριβώς το αντίθετο. Και συνεχίζουν ακόμα και τώρα που, όπως λέτε κι εσείς, και όπως μας λένε και τα στελέχη της κυβέρνησης, τώρα που υποτίθεται ότι βγαίνουμε στο μνημόνιο, βέβαια με την επιτροπή και όλα τα μέτρα να παραμένουν ξαναλέω και χωρίς συνοδανισμό, τώρα υποτίθεται ότι βγαίνουμε στο μνημόνιο και δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ανάγκης, γιατί μπαίνουν σε μια αριστερή κυβέρνηση καραμαλικά στελέχη και υπουργοποιούνται σχεδόν όλοι οι ΑΝΕΛ με ακραίες ρητορικές εκφάνσεις από τη δεξιά πλευρά, τη συντηρητική πτέρυγα του ιδεολογικού φάσματος. Λέτε για το μνημόνιο κτλ. Η Πορτογαλία, στην οποία επίσης πηγαίνει η Τρόικα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι σε μνημόνιο. Υπάρχει μια διαφορά. Η Πορτογαλία δεν έχει συμφώνηση πρωτογενές προγράμματος 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η Πορτογαλία δεν είναι υποχρεωμένη να παίρνει μέτρα πέραν των στοιχειωδών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία διασφαλίζουν μια στοιχειώδη, ξαναλέω, αναπτυξιακή προοπτική. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έχουν συμφωνήσει ούτε περικοπή συντάξεων άμεσα, ούτε άλλα μέτρα που θίγουν τους μη προνομιούχους, όπως είναι η μείωση του φορολόγητου, ούτε ένα σύνολο πολιτικής το οποίο θίγει, ξαναλέω, τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Και οι χώρες που βγήκαν από το μνημόνιο ήταν αυτές ακριβώς που επένδυσαν στην εθνική συνεννόηση. Και κυρίως ήταν αυτές που μπήκαν σε μια διαδικασία να μπορέσουν να αλλάξουν το αναπτυξιακό τους μοντέλο, να αλλάξουν το κράτος τους, να αλλάξουν τη δημόσια διοίκησή τους, να μπορέσουν να προσελκύσουν επενδύσεις, να στηρίξουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό ακριβώς που δεν κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Mm-hmm. Για να μπορούμε να τα λέμε συγκεκριμένα, λοιπόν, τι χρειάζεται από εδώ και στο εξής. Χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο, μια εθνική στρατηγική προοδευτικής διακυβέρνησης χώρας, η οποία πρώτον θα βασίζεται σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο θα βάζεται σε αλλαγές που χρειάζονται στη δημόσια διοίκηση, με αποκομματικοποίηση του κράτους, με τολμηρά βήματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, με κατάργηση των γραφειοκρατικών εμποδίων, όπως κάναμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 με διαδικασίες fast track, και όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και όσον αφορά τους όρους δόμησης και χρήσης γης. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα μείωση τη φορολογία, ειδικά στην παραγωγή, με επαναφορά των συντελεστών ΦΠΑ στου προηγούμενου συντελεστέ και ειδικά σε κρίσιμου τομεί όπω είναι η εστίαση, ο τουρισμό, η ζυθοποιία και το κρασί. Μιλάμε για επέκταση του μηχανισμού συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε τομεί πέραν των υποδομών. Μιλάμε για κίνητρα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία σε επιχειρήσει με ένα πολύ απλό τρόπο. Κάθε νέα θέση εργασία, το μισθολογικό τη κόστο θα υπολογίζεται ω έξοδο, το οποίο εκπίπτεται τη φορολογία με ένα αυξημένο συντελεστή 30% και 50% για ευαίσθητε κατηγορίε ανέργων, όπω είναι οι άνεργοι, όπω είναι τα άτομα μεγάλη ηλικία, όπω είναι οι γυναίκε, οι νέοι και τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου, αν πετρέψετε το τελευταίο αυτό, ναι, ναι. Αλλαγή του νόμου Κατρούγκαλου. Ακριβώς γιατί οδηγεί σε χρεοκοπία το ασφαλιστικό μας σύστημα. Και για να μπορέσουμε. Πλεόνασμα έχει. Πώς το οδηγεί σε χρεοκοπία. Είναι η πρώτη φορά που ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός. Αυτό λένε οι κυβερνητικοί τουλάχιστον. 1,5 δις πλεόνασμα και γιατί κόβουμε τις συντάξεις τον Ιανουάριο. Θα τις κόψουμε. Έχει ψηφιστεί να τις κόψουμε. Φέραμε νόμο να αλλάξουμε τον νόμο και να μην τις κόψουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Καλό λοιπόν να σας πω κάτι. Δεν αξιολογείται όμως αυτό που λένε ακόμη και κυβερνητικά στελέχη, που λένε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εσάς, τη Νέα Δημοκρατία, μην ποντάρετε στο θέμα των συντάξεων. Δεν σας έχει κάπως έτσι υποψιάσει ότι αφήστε το στην πάντα μέχρι να δούμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Είχε την ευκαιρία της. Mm-hmm. Όντως, προσπαθεί με τεχνάσματα να πάει την περικοπή πίσω. Αλλά η ουσία δεν είναι να πάει περικοπή πίσω, είναι να μην γίνει. Ωραία, για να μιλάμε ξεκάθαρα. Mm-hmm. Το να πάει πίσω είναι απλά μια πολιτική απάτη για να το χρεώσουμε στην επόμενη κυβέρνηση που έρχεται. Το θέμα είναι να μην γίνει. Καταθέσαμε σχέδιο νόμου για να μην γίνει, δεν το ψήφισε η κυβέρνηση.
Ο καθένας κάνει τις πολιτικές του επιλογές. Είναι συγκεκριμένες όμως. Μην προσπαθούν με άλλη ρητορική να μας πείσουν ότι σε έναν άλλο κόσμο τα πράγματα πιθανώς να ήταν διαφορετικά, σε ένα φαντασιακό κόσμο. Έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές, έχει επιλέξει συνειδητά να εφαρμόσει την πιο συντηρητική πολιτική και δεν έχει κανένα δικαίωμα πλέον και ακόμα και μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό να μιλάει ούτε για τη δεξιά μέτωπα, ούτε για προοδευτικές συμμαχίες, ούτε για τίποτα τέτοιο. Και αν μπορείτε με μια κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, γιατί δεν απαντάτε στον κύριο Ραγκούση? Είναι πολύ βαριές οι καταγγελίες που διατυπώνει. Απαντήσαμε από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Ραγκούσης επέλεξε να συμπεριφέρεται ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι ακριβώς τον αντιμετωπίζουμε και εμείς. Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα ακόμα για να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προοδευτικός πόλος στη χώρα. Αυτό είναι το κίνημα αλλαγής. Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένας άλλος. Το κίνημα αλλαγής μπορεί να διασφαλίσει τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, του λαϊκισμού και του τυχοδιοκτισμού και από την άλλη μπορεί να αποτελέσει ένα στιβαρό προοδευτικό ανάγχωμα στον επερχόμενο δεξιό ρεμαντισμό με τον οποίο μας χωρίζει ιδεολογικό τεράστιο χάσμα για ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος για να μπορέσουμε να φέρουμε ουσιαστικές πολιτικές που θα ανακοφίζουν τους μη προνομιούχους. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων.